Καλημέρα κύριε Κολοβέ. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαίρομαι που δεν έχετε πάει για τριήμερο να φάτε τα λεφτά του Power Pass. Ωραίος ο κύριος Κολοβέ. Εσείς θα πάρετε επιστροφή, με συγχωρείτε. Εγώ έχω πάρει επιστροφή, ναι. Και έκατσα χθες το βράδυ και κοιτούσα τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, γιατί στη ΔΕΗ είμαι εγώ, που είναι και πολλοί κόσμος άλλωστε στη ΔΕΗ. Σωστό. Και κοιτούσα ότι υπάρχει και μία ανάλυση, αν κατεβάσεις από το Power Pass, την ανάλυση του τι σου δίνουν ένα λογαριασμό. Και έχω τρεις λογαριασμούς, το Δεκέμβριο, τον Μάρτιο και τον Μάιο. Και κοιτάζω ότι οι πιστώσεις του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης τον Δεκέμβριο κάλυπταν το 54% της ρήτρας αναπροσαρμογής, και τον τελευταίο λογαριασμό που είναι στον Ιούνιο οι πιστώσεις αυτές καλύπτουν το 75%. Αυξάνονταν σε κάθε λογαριασμό από το 54 στο 62, στο 64, στο 75. Τι είναι αυτά τα λεφτά? Είναι λεφτά τα οποία είναι του προϋπολογισμού ή από άλλες πηγές δημοσίου χρήματος, τα οποία η κυβέρνηση δίνει στους παρόχους προκειμένου να μην φανούν στους καταναλωτές. Και θα τα δώσουμε με δόσεις αργότερα, διότι προστίθενται στο δημόσιο χρέος. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή τα δικά μας λεφτά. Είναι δικά μας λεφτά, μάλιστα, τα οποία δίνει η κυβέρνηση στους παρόχους για να τους λύσει τα προβλήματα της ακριβής ηλεκτροπαραγωγής, με αποτέλεσμα φυσικά να μην λειτουργεί κανένας ανταγωνισμός στην αγορά του ηλεκτρισμού, διότι κανένας πάροχος δεν έχει κίνητρο να μειώσει τις τιμές αφού τα παίρνει από την κυβέρνηση, δηλαδή από τους φορολογούμενους. Και βεβαίως οι καταναλωτές που περίμεναν να πάρουν το Power Pass, καταρχήν εξαναγκάστηκαν να υποβληθούν στην διαδικασία της αίτησης, και κατά δεύτερον όσοι δεν υπέβαλαν την δήλωσή τους εμπρόθεσμα μέχρι 30 Ιουνίου στην αρχική προθεσμία, αλλά κάνουν χρήση της παράτασης της προθεσμίας μέχρι 29 Ιουλίου, βρίσκονται εκτός Power Pass. Μάλιστα. Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση πολύ απλά θα μπορούσε να επιστρέψει τα χρήματα στους λογαριασμούς όπως ακριβώς τα παρακράτησε, έβαλε τους πολίτες να υποβληθούν στην διαδικασία των αιτήσεων, έτσι ώστε να εμφανίζει τους πολίτες ως ζήτουλες της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα, δείχνουν μια εντελώς έλλειψη ήθους από το πολιτικό σύστημα. Κύριε Κολοβέ, για άλλο θέμα σας θέλω σήμερα, που είναι παρεμφερές και πολύ κρίσιμο, αλλά μιας και το θίξατε, ξέρετε, πολλοί κόσμος στέλνει από το πρωί μηνύματα. Μου λέει ένας εδώ από το Ρέθυμνο: πέστε καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Έχω εδώ έντονη λέει φημολογία ότι βρέθηκε νικητής των 600 ευρώ στο jackpot του Power Pass σε χωριό της Νότιας Εύβοιας. Για τις διακοπές λέει να κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ. Και άλλος φίλος λέει: καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Ποιο Power Pass λέει, θα το επιστρέψω με μορφή φόρου. Μετά θα πάρω μέρος πίσω σαν full pass. Άστα Γιώργο, λέει, μπλέξαμε. Από τη ρήτρα αφαιρείται η επιδότηση και τα λοιπά και παίρνουμε ό,τι παίρνουμε. Ή η ρήτρα αφαιρείται από το λογαριασμό, ή έρχεται φουσκωμένος πάλι χωρίς να γράφεται η ρήτρα. Βλέπετε εδώ, ο κόσμος δεν τρώει σάνο εύκολα. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μέσω σταθμιστικά αυτή τη στιγμή, από ό,τι λένε πληροφορίες, είναι 30, 60, 80 ή και 100 δεκάρια, να 140, αλλά συνήθως είναι τρεις που τα μοιράζονται. Αλλά θέλω να μου πείτε το εξής, έστω και αυτά. Έστω και αυτά. Γιατί είπαν, το έξυπνο ήταν έως 600. Δεν τα ακούσαμε και δεν υπολογίζουμε όλοι όπως εσείς, κύριε Κολοβέ, διότι ο άλλος κοίταγε να πάρει τα 100 ευρώ. Τι να κάνει, εδώ τον φέραν. Πείτε μου όμως, αυτά κατόπιν εορτής. Η κλοπή έχει γίνει, έτσι. Ασφαλώς έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Είναι διαρκής και συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Κοιτάξτε, στην Γαλλία η κυβέρνηση τρέχει να κρατικοποιήσει την EDF. Σωστό. Στη Γερμανία η κυβέρνηση έτρεξε να κρατικοποιήσει τη Uniper. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει εκταμιεύσει από τον Οκτώβριο και μετά πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό για την καταχρεωμένη ελληνική οικονομία μάλιστα, και δεν έχει λύσει απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι λεφτά τα οποία έχει δώσει για να λύνει τα προβλήματα των παρόχων και επιπλέον, προσέξτε το αυτό, για να χρηματοδοτεί και τον Πούτιν. Τον κακό το Ρώσο που υποτίθεται ότι έχει βάλει στην Ουκρανία και του κάνουμε κυρώσεις, αλλά δεν κόβουμε το ρωσικό αέριο, διότι αν κόψουμε το ρωσικό αέριο, πολύ απλά δεν θα έχουμε ρεύμα. Λοιπόν, πάω στο κυρίω θέμα τώρα. Εχθές είχαμε και έκτακτη σύσκεψη. Και θα περίμενα εσείς ειδικά, κύριε Κολοβέ, να είστε όχι χαρούμενος, αλλά τουλάχιστον ικανοποιημένος, γιατί κάλλιο αργά παρά ποτέ, αυτή είναι η χώρα μας. Διότι ανακοινώνεται με τα βαΐων και κλάδων ότι επιστρέφουμε στο λιγνίτι και αν χρειαστεί θα πάμε ακόμη και στο 50% στο μείγμα στο λιγνίτι, μπαμ μπαμ, και άρα
είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και βγαίνετε εσείς με ένα άρθρο σας και μας γιώνετε. Συγγνώμη, ούτε αυτό σας ικανοποιεί. Κοιτάξτε, έχω χρησιμοποιήσει και άλλη φορά την έκφραση στο ραδιόφωνο σας ότι υπάρχει σανός τον ανεμιστήρα. Υπάρχει μια πλήρης παραπληροφόρηση για το τι ακριβώς συμβαίνει και αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας εντελώς σάπιας και άθλιας ενεργειακής πολιτικής που ξεκίνησε με την υπαγωγή μας στα μνημόνια το 2010, όταν τον Οκτώβριο του 2010 ο Υφυπουργός τότε Ενέργειας ο Μανιάτης της κυβέρνησης του Παπανδρέου πήγε στη Βουλή και ανακοίνωσε την αντικατάσταση όλων των λιγνητικών μονάδων με μονάδες του ευγενούς καυσίμου του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα αυτό ήταν ο σχεδιασμός, η Ευρωπαϊκή Ένωση να τροφοδοτείται με ρωσικό αέριο μέσω των δίδυμων αγωγών Nord Stream και Nord Stream 2 απευθείας μέσω Γερμανίας, παρακάμπτοντας εμπολείς και την Ουκρανία. Και αυτό ακριβώς είναι το οποίο βιώνουμε σήμερα. Την κατάρρευση αυτής της πολιτικής τροφοδοσίας της Ευρώπης μέσω της Γερμανίας με ρωσικό αέριο και βγάζοντας το ρωσικό αέριο από το παιχνίδι που είναι μια τεράστια ποσότητα για την Ευρώπη, ξαφνικά είδαμε να εκτοξεύεται η τιμή του φυσικού αερίου, είδαμε επίσης να εκτοξεύεται η διεθνής τιμή του λιθάνθρακα, διότι όλοι στράφηκαν στο κάρβουνο για να βρουν ηλεκτρισμό. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση για να κοινώνει, λέει, ένα σχέδιο 4 σημείων για την διασφάλιση και είναι να τραβάει κανείς τα μαλλιά του με αυτά που διαβάζουμε. Διότι, λέει, θα έχουμε κατά προτεραιότητα ένταξη των λιγνητικών μονάδων στον ημερήσιο προγραμματισμό για την κάλυψη του φορτίου, δεδομένων των τεχνικών τους χαρακτηριστικών που δεν επιτρέπουν τη συνεχή αυξομοίωση της παραγωγής τους. Μα συγγνώμη, άλλαξαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των λιγνητικών μονάδων στο τελευταίο διάστημα? Προφανώς δεν άλλαξαν. Άρα, τι έκαμνε η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ ήθελε να κλείσει όλες τις λιγνητικές μονάδες τον Αύγουστο του 2021. Σωστό. Και τον Νοέμβριο του 2021 πήγε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός και είπε ότι η απομάκρυνση από το λιγνίτι είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Τον Νοέμβριο. Πριν από ένα εξάμηνο, 7 μήνες. Και αυτός ο δρόμος χωρίς επιστροφή βλέπουμε ότι ξαφνικά είναι δρόμος με 180 μοίρες πλήρη αναστροφή, διότι η κυβέρνηση έχει φάει τα μούτρα της και βρίσκεται σε πανικό. Και από κοντά βρίσκεται και η αντιπολίτευση, διότι και η αντιπολίτευση την ίδια πολιτική υπηρέτησε. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν ακούμε τίποτα από την αντιπολίτευση. Μα με συγχωρείτε. Διότι όλα τα κόμματα, ναι, όλα τα κόμματα συνεργάζονται σε αυτό που λένε προώθηση της πράσινης πολιτικής, που στην πραγματικότητα ήταν η εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό αέριο μέσω των αγωγών της Γερμανίας. Αυτή είναι η πράσινη πολιτική. Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό στην πολιτική αυτή την ενεργειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, κύριε Κολοβέ? Από κοντά πάει στο δρόμο της Πειραϊκής Πατραϊκής. Το ξέρετε το δρόμο αυτό? Η άλλοτε κρατέα πώς ξεφούσκωσε μπαμ μπαμ. Έτσι πάει, αυτό θυμίζει. Εντάξει, μπορεί κανείς να πει πολλά, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε τραγικά πράγματα. Και θα θυμίσω ότι η ΔΕΗ ήθελε να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες, είχε ζητήσει από τον ΑΔΜΙΕ να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες τον Αύγουστο του 2021 και δεν την άφησε ο ΑΔΜΙΕ, ο οποίος είναι κομμάτι της παλιάς ΔΕΗ και καταλαβαίνει από το τι συμβαίνει στο ηλεκτρικό σύστημα και ξέρει ότι με τα αιωλικά άκρη δεν μπορεί να βγάλει κανείς. Άρα έχει εικόνα ο ΑΔΜΙΕ, πλήρης εικόνα τι ακριβώς γίνεται στα φορτία. Ασφαλώς. Ο ΑΔΜΙΕ λειτουργεί το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Μάλιστα. Οπότε επιστρέφουμε. Οπότε επειδή ακριβώς η ΔΕΗ ήθελε να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες, δεν έκανε επενδύσεις ούτε στα ορυχεία, ούτε ούτε στις μονάδες. Ναι. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα αποκαλυμμένος λιγνίτης. Και διαβάζουμε μια άλλη ανακοίνωση από τη ΔΕΗ χθες, ότι εντάσσονται με ταχείες διαδικασίες 6 μεγάλα έργα στο ορυχείο του Νότιου Πεδίου. Για να έχουμε λιγνίτη, πρέπει, εκτός από μονάδες, πρέπει να έχουμε και λιγνητορυχεία. Και είναι αυτή ακριβώς η κυβέρνηση που έκλεισε το λιγνητορυχείο του Αμιντέου, στο νομό της Φλόρινας, προκειμένου να το δώσει στη γερμανική RWE να το γεμίσει φωτοβολταϊκά. Αυτό που δεν κάνουν οι Γερμανοί στα δικά τους ορυχεία, να το κάνουν στα ελληνικά ορυχεία. Έκλεισε και το λιγνητορυχείο της Καρδιάς. Δεν έκανε έργα αποκαλύψεων.
Και διαβάζουμε τώρα ότι ξαφνικά θα βάλουμε το λιγνίτη να δουλέψει. Πώς θα δουλέψει ο λιγνίτης? Αυτό θέλω να μας το πείτε, γιατί ρωτάει πάρα λοιπόν, πολύ. Λοιπόν, λέει 6 μεγάλα έργα στο ορυχείο του νότιου πεδίου. Μάλιστα. Εδώ γελάνε. Γιατί? Εξηγήστε εδώ γελάνε, παρακαλώ. Διότι πρώτον, οι εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες θα μπουν δεν έχουν πλέον εξοπλισμό και κόσμο. Οι χειριστές, επειδή δεν έβρισκαν δουλειά, έχουν φύγει στην Μέση Ανατολή. Οι χειριστές των εξκαπτικών μηχάνημάτων των εργολάβων. Για να επιστρέψουν, πρέπει να καλοπληρωθούν περισσότερο από αυτά που παίρνουν στη Μέση Ανατολή. Για να επαναπατριστούν. Τα φορτηγά πουλήθηκαν. Γιατί δεν είχαν αντικείμενο απασχόλησης. Πού θα βρεθούν φορτηγά εργολάβων? Υπάρχουν τέτοια μορφή πρακτικά ζητήματα. Επιπλέον, η ένταξη ενός μεγάλου έργου, και αυτό το ξέρω πολύ καλά, διότι ήμουνα για χρόνια στις μελέτες των ορυχείων και στις συμβάσεις, για να βάλεις ένα μεγάλο έργο, χρειάζεσαι ένα εξάμεινο σε διαδικασίες. Ένα εξάμεινο. Εκτός αν το δώσεις με απευθείας ανάθεση, που εκεί μπαίνουν άλλα ζητήματα για έξι, όταν δίνεις με απευθείας ανάθεση έξι μεγάλα έργα. Δεν ξέρω με τι διαδικασία θα τα δώσουν, αλλά υπάρχει και θέμα διαδικασιών. Όπα, τι είπατε τώρα, κύριε Κολογό. Θα περιμένουν λοιπόν ένα εξάμεινο για να τα βάλουν τα έργα, τα οποία θα είναι αποκάλυψη του λιγνίτη, τον οποίο θα πάρουμε πότε, 2024, τέλος του 23 με 24. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Γι' αυτό μισό λεπτό. Άντε, εγώ στον ανεμιστήρα. Μισό λεπτό. Εγώ να σας πω λοιπόν ότι παρά το ότι λέτε εσείς, με απευθείας ανάθεση, γιατί έτσι μας αρέσει, σε δύο μήνες το λύνουνε. Και έχεις αποκάλυψη λιγνίτη που λέτε. Τα μάθουμε και εμείς τώρα. Τον πας στο εργοστάσιο. Προσωπικό έχεις? Προσωπικό όσο άφησαν με τις εθελούσες εξόδους. Α, ωραία, το κάνετε όλο και καλύτερο. Άρα πώς λέμε ότι τετραπλασιάζουμε τη λιγνητική παραγωγή στο φούλι λειτουργία 7 μονάδων της ΔΕΗ και τετραπλασιάζουμε? Και μπορεί να φτάσει. Πώς θα γίνει αυτό? Τι σημαίνει λειτουργία 7 μονάδων, διότι εγώ βλέπω να δουλεύουν 3. Υπάρχει βλέπω δημοσιεύματα ότι είναι στο φούλι 7 μονάδες και πάω στα στοιχεία και βλέπω ότι δουλεύουν 3. Και οι 4 κάθονται. Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Φωτόπουλος. Οπότε κύριε Κολοβέ, συγγνώμη, για να πούμε, εγώ να το πω καλοπροαίρετα, επιμένω σε αυτό, για να μας βοηθήσετε, γιατί είστε από τους ειδικότερους. Ας πούμε λοιπόν ότι τον άλλο μήνα, παρά το ότι λέτε εσείς, λειτουργούν και οι 7. Τι σημαίνει, και με βάση αυτά τα δεδομένα που μας λέτε, τι σημαίνει, λιγνίτη βρήκαμε από πού λοιπόν? Το φέρουμε απ' έξω. Είναι ένα ερώτημα. Διαβάζω τρελά πράγματα ότι θα βάλουν να δουλέψει το λιγνητορυχείο της Βέβης. Το λιγνητορυχείο της Βέβης είναι κλειστό 22 χρόνια. Οι λάκοι είναι γεμάτοι νερό που θέλουν κανένα χρόνο να αντλήσεις από το μεγάλο λάκο το νερό. Υπάρχει ένας μικρότερος λάκος, αλλά δεν υπάρχουν απαλωτριώσεις. Υπάρχουν κατολισθήσεις μέσα στο χώρο που πρέπει να συμμαζευτούν. Υπάρχουν διευθετήσεις. Τους εύχομαι καλή τύχη. Άρα μου λέτε ότι για να συμβούν αυτά σε έγκαιρο χρόνο και να υπάρχει επάρκεια, θα έπρεπε να είμαστε ήδη 6 μήνες πίσω σε προεργασία. Σωστά, τουλάχιστον. Θα έπρεπε να είμαστε κανένα χρόνο. Χρόνο. Να έχουμε προεργασία. Μάλιστα. Αν πούμε λοιπόν τώρα ότι το πάμε έτσι, θα χρειαστούμε αντίστοιχα ένα χρόνο. Μήπως ποντάρουμε να σταματήσουν όλα, οπότε να ξαναγυρίσουμε στη δοκιμασμένη συνταγή που έχουμε τα τελευταία χρόνια? Δηλαδή, μήπως είναι η μισή αλήθεια τελικώς εδώ? Κοιτάξτε, αν θα διακοπεί η ροή του ρωσικού αερίου, θα υπάρχει πρόβλημα επάρκειας ηλεκτρισμού. Είναι ξεκάθαρο. Και θα οφείλεται ακριβώς στις συγκεκριμένες πολιτικές που προωθήθηκαν εδώ και 12 χρόνια. Ακόμη και με τις Ρεβιθούσα στην ενίσχυση θα υπάρχει πρόβλημα? Ακόμα και με τις Ρεβιθούσα στην ενίσχυση, γιατί από τη Ρεβιθούσα πρέπει να δίνουμε και στη Βουλγαρία, πρέπει να δίνουμε και στη Ρουμανία, πρέπει να δίνουμε και στη Ρεβιθούσα, θα έρχεται καταρχήν πανάκριβο αέριο. Καλά, η τιμή είναι άλλο θέμα, έχετε δίκιο. Εγώ μιλάω για την επάρκεια τώρα. Αλλά η τιμή... και για την επάρκεια, στη Ρεβιθούσα θα έρχεται και εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση από άλλες χώρες, γιατί έχουμε τερματικό στη Ρεβιθούσα, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν. Η Γερμανία, για παράδειγμα, δεν έχει και τώρα τρέχει να κάνει. Σωστό. Άρα... εμείς είμαστε σε καλύτερη θέση σε ό,τι αφορά, γιατί έχουμε και τον αγωγό, τον ΤΑΠ, που ενδεχομένως θα μπορεί να δώσει κάποιες ποσότητες από εκεί. Είμαστε σαφώς σε καλύτερη θέση από αρκετές χώρες. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Θα ήμασταν ωστόσο σε απείρως καλύτερη θέση αν είχαμε βγάλει το ελληνικό φυσικό αέριο, που κανένας δεν κάνει καμία προσπάθεια να το βγάλει. Και εξακολουθούμε να μην βλέπουμε προσπάθειες να βγει ελληνικό φυσικό αέριο.
Λέει εδώ η φίλη μου η Ελένη. Καλημέρα στον εξαιρετικό και άριστο γνώστη. Το καταλάβαμε ήδη, λέει, από τις κουβέντες και τον τρόπο που μιλάει για ορυχεία και όλο αυτό τον κύκλο που αφορά το λιγνίτη. Έχω όμως, λέει, μία απορία. Αν λοιπόν λειτουργούν τρεις και όχι επτά, και αν για να λειτουργήσουν θέμε ένα εξάμεινο στην καλύτερη των περιπτώσεων, θέμε προσωπικό, θέμε μηχανήματα και θέλουμε αποκάλυψη λιγνίτη. Συγγνώμη, λέει, η αντιπολίτευση γιατί δεν τα λέει αυτά όλοι? Μα το είπα, γιατί η αντιπολίτευση συνδέεται με την κυβέρνηση στο κύβδηλο πολιτικό κατασκεύασμα της δίθεν πολιτικής κρίσης, της δίθεν κλιματικής κρίσης, όταν έχουμε βροχή το καλοκαίρι, το βαφτίζει ακραίο καιρικό φαινόμενο, όταν έχουμε χιόνι το χειμώνα, το βαφτίζει ακραίο καιρικό φαινόμενο, όταν έχουμε καύσωνα το καλοκαίρι, το βαφτίζει ακραίο καιρικό φαινόμενο, τα ίδια κάνει η κυβέρνηση, τα ίδια κάνει και η αντιπολίτευση. Διότι προωθούν μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία είναι ακριβώς η ίδια πολιτική που έχει μετατρέψει τον ηλεκτρισμό και γενικά την ενέργεια σε όπλο μαζικής καταστροφής για φτωχοποίηση των πολιτών. Γέλατε λίγο στην τιμή σας, παρακαλώ πολύ. Μπαίνοντας, ας πούμε, ότι αυτά που λέτε εσείς τα λέτε πολύ τραβηγμένα. Να σας προβοκάρω δηλαδή. Και σε δύο μήνες όλα λειτουργούν. Είναι φουλ με λιγνίτη. Δεν θα πέσει η τιμή, κύριε Κολοβέμου, γιατί χθες ο Υπουργός είπε ότι αυτός είναι και ένας λόγος σιγά σιγά να αποκλιμακωθούν περαιτέρω οι τιμές που πληρώνουμε εμείς. Αυτό το οποίο θα αποκλιμακωθεί είναι τα λεφτά τα οποία θα δίνουμε στους παρόχους μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, τίποτα άλλο. Α, δηλαδή μέσω των φόρων. Στο χρηματιστήριο, ναι, όσο μπαίνει έστω και μισή μονάδα φυσικού αερίου, και θα μπαίνει βεβαίως μονάδα φυσικού αερίου, διότι η λιγνητική παραγωγή δεν επαρκεί. Στην καλύτερη των περιπτώσεων μιλούν για να αυξηθεί η λιγνητική παραγωγή στο 25% της ζήτησης. Όσο θα μπαίνει έστω και μισή μονάδα φυσικού αερίου, η τιμή στο χρηματιστήριο της ενέργειας θα καθορίζεται από την τιμή του φυσικού αερίου, από την τιμή της μονάδας του φυσικού αερίου. Που το φυσικό αέριο είναι στα 175 περίπου ευρώ η μεγαβατόρα χθεσινές τιμές, δεν είδα τα σημερινά στοιχεία, όταν πριν την πανδημία ήταν στα επίπεδα 28 με 32. Έτσι. Και προβλέπεται να επιστρέψει σε αυτές τις τιμές, εάν ποτέ επιστρέψει, γύρω στο 2027. Λέει ο Δημήτρης από το Ρότερνταμ. Καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Πες τα, λέει, κύριε Κολοβέ, και να πεις ότι στην ουσία δεν είναι έτσι, ότι επιδοτούμε τις ΑΠΕ για να έχουμε τελικά το ακριβότερο ρεύμα. Και πώς γίνεται, λέει, ρωτάει ο Δημήτρης. Ενώ οι ιδιοκτήτες ΑΠΕ έχουν προσυμφωνήσει τιμές, άρα και το επιχείρημα της φτηνής ανανεώσιμης, τελικά να έχει η τιμή της τα ίδια πάνω κάτω με τις τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου, δεν είναι καζινό κατάσταση? Ή μήπως ακρύβει ο αέρας και ο ήλιος στο ενδιάμεσο και ανέβηκε η τιμή του ρεύματος από ΑΠΕ? Κοιτάξτε, η εγγυημένη απόδοση αιωλικών και φωτοβολταϊκών, το έχω πει και άλλη φορά, τίνει στο 0%. Διότι ένα βράδυ που δεν φυσάει, όσα σάπη και να έχει κανείς, η εγγυημένη τους απόδοση τίνει στο 0%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να διατηρούμε εφεδρίες για να υποκαταστήσουμε αυτό το 0% και να το φτάσουμε στο 100%. Αυτό πολύ απλά είναι. Και αυτές τις εφεδρίες πρέπει να τις πληρώνουμε. Και μάλιστα το απολύτως χειρότερο είναι ότι κάποιες από αυτές τις εφεδρίες πρέπει να βρίσκονται διαρκώς εν λειτουργία, ναι, καταναλώνοντας φυσικό αέριο, διότι με το φυσικό αέριο μπορούν να ανεβοκατεβάσουν φορτία γρήγορα, προκειμένου να μπουν αμέσως στο σύστημα όταν θα σταματήσουν οι ρηπές του ανέμου. Περί αυτού πρόκειται. Έχουμε μια πλήρη αποτυχία των αιωλικών να εγγυηθούν οτιδήποτε. Τα φωτοβολταϊκά είναι απείρως πιο αξιόπιστα από τα αιωλικά. Το μείζον πρόβλημα είναι τα αιωλικά, τα οποία μπαίνουν παντού σε όλες τις βουνοκορφές, καταστρέφουν το περιβάλλον της χώρας, επηρεάζουν το κλίμα και αυτό γίνεται μόνο και μόνο προκειμένου να κερδίσουν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Λέει εδώ άλλος φίλος. Καλημέρα, ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει, κύριε Κολοβέ. Μεταδόθηκε χθες σε ρεπορτάζ από τη Γερμανία ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για τριπλασιασμό των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας. Θα ήθελα λοιπόν να τον ρωτήσω τον κύριο Κολοβό το εξής. Ποια θα μπορούσε να είναι η διαμορφούμενη τιμή με σημερινά δεδομένα που θα καλεί το να καταβάλει ο τελικός καταναλωτής αν καταργεί το χρηματιστήριο ενέργειας και αν έμπαινε ένα όριο στην τιμή της λιανικής? Χοντρικά, λέει. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε κανείς να κάνει
είναι να μειώσει την τιμή του δικαιώματος εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, την οποία την ανέβασε τεχνητά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα προηγούμενα χρόνια, αποσύροντας ποσότητες δικαιωμάτων εκπομπών από το, από το σχετικό χρηματιστήριο, από την αγορά των δικαιωμάτων εκπομπών. Mm-hmm. Με τον τρόπο αυτό, από εκεί που η τιμή ήταν στα επίπεδα των 15 με 30 ευρώ ο τόνος, η τιμή έφτασε σχεδόν στα 95. Μια μεγαβατόρα ρεύματος που παράγεται από λιγνίτη επιβαρύνεται με 1 έως 1,5 τόνο δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή, ένας με 1,5 τόνος είναι γύρω στα 120 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι μόνο και μόνο για να πληρώνουμε αέρα κοπανιστό το δικαίωμα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Για τα οποία βεβαίως ουδής ενδιαφέρεται τώρα που οι τιμές έχουν εκτοξευθεί και όλη η Ευρώπη επιστρέφει μανιωδώς στην κατανάλωση λιθάνθρακα, τον οποίο δεν έχει και τον εισάγει ψάχνοντας από εδώ και από εκεί, με αποτέλεσμα και η διεθνής τιμή του λιθάνθρακα να βρίσκεται σε εξωφρενικά ιστορικά υψηλά. Ο φίλος ο Γιάννης λέει, μήπως ξέρει ο κύριος Σκολοβός το υγροποιημένο άζωτο γίνεται φυσικό αέριο, και αν γίνεται με ποια εταιρεία έχει συνεργασία η Ελλάδα, ξέρει λέει κάτι, δεν το κατάλαβα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζετε. Έρχονται όμως δύο μηνύματα, ένα είναι από την Πτολεμαϊδα. Μα λέει ανακοινώθηκε ότι ανοίγει η μονάδα 5 στην Πτολεμαϊδα. Αυτό κύριε Κολοβέ λίγη δεν το λαμβάνετε υπόψη σας, ή ανοίγει χωρίς να έχει λιγνίτη? Κοιτάξτε, ήμουνα πριν από μερικές μέρες στην περιοχή για να ρίξω μια ματιά που βρίσκεται η Πτολεμαϊδα 5, ναι, και είδα το απολύτως αστείο φαινόμενο, ναι, το λιγνίτη να μεταφέρεται με φορτηγά αντί να πηγαίνει στην αυλή τροφοδοσίας της Πτολεμαϊδα 5 να αποθηκεύεται εξωτερικά της αυλής, γιατί η αυλή λιγνίτη δεν ήταν έτοιμη, και αυτό πριν από 10 μέρες. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, με συγχωρείτε, τι σημαίνει? Εμείς δεν είμαστε όλοι γνώστες, οι πτολεμαϊδιώτες θα γελάνε μαζί μας και οι κοζανίτες, αλλά δεν είμαστε όλοι. Ότι ο λιγνίτης θα πρέπει να μεταφερθεί ξανά, να φορτωθεί ξανά σε φορτηγά και να ξαναμεταφερθεί άλλα 200-300 μέτρα. Μάλιστα, τόσο καλά, τόσο ετοιμότητα. Άλλος εδώ λέει, κύριε Κολοβέ, μια χαρά τα λέτε, είμαι από την περιοχή και πείτε λέει στον κόσμο, γιατί δεν είναι όλοι λέει, η Δυτική Μακεδονία να ξέρουν, ότι εδώ κηρύξαμε έκτοτο, δεν ξέρω αν ισχύει, τον ιδιοκτήτη στη Μελίτη, τον ιδιώτη στη Μελίτη, στο Ρηχείο λέει. Τι συζητάμε τώρα λέει, και τον κηρύξαμε πρόσφατα, ισχύει? Κοιτάξτε, ο ΑΕΣ Μελίτης είναι αυτή τη στιγμή, μέχρι και μέχρι να βάλει η Πτολεμαϊδα 5, ναι, είναι η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα που έχουμε στη χώρα. Μάλιστα. Μια μονάδα του κουτιού που μπήκε σε εμπορική λειτουργία το 2003. Αυτή η μονάδα λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι υπερσύγχρονη, με το που μπήκε στο σύστημα το 2003 άρχισε να εκτοπίζει μονάδες φυσικού αερίου, και όταν το πήραν αυτό είδηση ξεκίνησαν να δημιουργούν προβλήματα στην τροφοδοσία με λιγνίτη από το 2008 στην τροφοδοσία με λιγνίτη του ΑΕΣ Μελίτης, προκειμένου να μην δουλεύει ο ΑΕΣ Μελίτης, και πώς θα είχαμε ρεύμα, θα έπρεπε να καίμε φυσικό αέριο. Έτσι. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Με αποτέλεσμα ο τότε πρόεδρος της ΔΕΗ που ήταν ο κ. Αθανασόπουλος, που είχε έρθει από την Toyota, από την Ιαπωνία, mm-hmm, και είχε την ιαπωνική κουλτούρα, δεν ήταν με την ελληνική κουλτούρα ότι οι δημόσιες επιχειρήσεις υπάρχουν για να εξυπηρετούν συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, προσπαθούσε να καταλάβει τι συμβαίνει με το κάρβουνο στην Αχλάδα, στον ΑΕΣ Μελίτης. Και αναγκάστηκε να τρέχει ο άνθρωπος στα σύνορα, να αφήσει την Αθήνα και να τρέχει στα σύνορα για να βρει ο ίδιος λιγνίτη. Έχουμε δει διάφορα φεδρά από τότε, ότι για να δουλέψει ο ΑΕΣ Μελίτης, ενώ έχουμε ατελείωτες ποσότητες λιγνίτη στην περιοχή της Φλόρινας που θα μπορούσαμε να τις βγάζουμε εμείς και να δουλεύουν Έλληνες και να μην ξοδεύουμε και συνάλλαγμα σε εισαγωγές, έχουμε δει το φεδρό να φέρνουμε λιγνίτη από τη Βουλγαρία τα προηγούμενα χρόνια, να φέρνουμε λιθάνθρακα από την Ουκρανία για να δουλέψει ο ΑΕΣ Μελίτης. Έτσι, τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Και είναι και καταγραμμένα σε μια έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, την οποία έχω link στο άρθρο που δημοσίευσα χθες. Μάλιστα. Λοιπόν, με πολλές λεπτομέρειες. Ισχύει αυτό που λέει ο ακροατής. Ναι, και να θυμίσω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι ο Επιστημονικός Σύμβουλος της Πολιτείας. Θεωρητικά, όποτε το θυμάται η Πολιτεία. Ακριβώς. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ισχύει δηλαδή αυτό που λέει ο ακροατής, ότι κηρυχτεί έκτοτος και αυτός που εκμεταλλεύεται το ρηχείο? Ναι, προσέξτε τι γίνεται τώρα εκεί πέρα. Το κοίτασμα που υπάρχει, που έχει μείνει αυτή τη στιγμή,
βρίσκεται συγκεντρωμένο κάτω από τους τρεις οικισμούς του Δημοτικού Διαμερίσματος Αχλάδας της τοπικής περιοχής. Προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτό το κοίτασμα, θα έπρεπε να έχει γίνει με την εγκατάσταση της κοινότητας Αχλάδας. Ωστόσο, εκεί έμπλεξε το πράγμα. Διότι ο ιδιώτης είτε δεν ήθελε, είτε δεν είχε τα λεφτά να χρηματοδοτήσει τη μετεγκατάσταση. Δεν έχει σημασία το γιατί. Πάντως δεν περπάτησε με την κατάσταση. Μπλόκαρε. Αυτή είναι η ουσία. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν με τις ευλογίες του Υπουργείου Ενέργειας όλα αυτά τα χρόνια το κοίτασμα του Λιγνίτη που υπάρχει γύρω από το χωριό. Φτάνοντας, παίρνοντας άδεια από το Υπουργείο να πλησιάσει ακόμα και στα 150 μέτρα από τα σπίτια, όταν ο μεταλλευτικός κανονισμός λέει ελάχιστη απόσταση 250 μέτρα και στην πράξη κρατούσαμε και μεγαλύτερες αποστάσεις πάντα. Γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι προβλήματα θα δημιουργηθούν στα σπίτια. Ρογμές, σωστά, έχετε δίκιο. Κραδασμοί κτλ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν το δημοτικό διαμέρισμα της Αχλάδας βρίσκεται περικυκλωμένο από λάκκους εξκαφών για την απόλυψη του Λιγνίτη και από βουνά αποθέσεων χωμάτων που απομακρύνθηκαν για την αποκάλυψη του Λιγνίτη. Σας έχω πρόταση. Στην κρίση δεν λένε ότι γεννιέται ευκαιρία. Είναι ωραίο τοπίο, το χωριό να γυρίζονται ταινίες διαστήματος, λοιπόν, έτσι πως το περιγράφεται. Με συγχωρείτε. Τι να πω. Θα μπορούσε κανείς να το πει και έτσι. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι οι ζωές αυτών των ανθρώπων έχουν επηρεαστεί πολύ άσχημα. Πλάκα κάνουμε, αποκλεισμένοι είναι, θα μου λέτε. Πρέπει να μην ξεχνούμε ποτέ ότι όλα υποτίθεται ότι έχουν ως κέντρο τον άνθρωπο. Καλά, εντάξει. Επειδή ξέρω ότι έχετε κι αλλού υποχρεώσει πολύ γρήγορα, κύριε Κολοβέ, από ό,τι καταλαβαίνω, χθες ο κύριος Μπασιάς μας είπε, μακάρι λέει, αλλά ρωτήστε λέει έναν ειδικότερο, εγώ δεν είμαι. Προσωπικό δεν υπάρχει, φύγει ο κόσμος. Πού θα το βρουν λέει να το κάνουν αυτό έτσι, μπαμ μπαμ. Άρα το μπαμ μπαμ να το ξεχάσουμε. Κοιτάξτε, αν έχεις βούληση και αν έχεις λεφτά, όλα γίνονται. Ξαναπροσλαμβάνεις συνταξιούχους και τους ξαναγυρνάς πίσω. Θεωρώ ότι κάποιοι θα γυρίσουν πίσω, διότι ο κόσμος έχει υποχρεώσεις, έχει παιδιά που σπουδάζουν, έχει δάνεια να πληρώσει. Πιθανόν κάποιοι θα επιστρέψουν. Ωστόσο, κοιτάξτε, διάβαζα ότι στο σχέδιο τεσσάρων σημείων ότι η ΔΕΗ θέλει διασφάλιση επαρκούς χρονικού ορίζοντα για να αποπληρωθούν οι επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την εντατική εκμετάλλευση λιγνητορυχείων και την διάνοιξη νέων. Επενδύσεις οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προσεγγίζουν αν δεν ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Πρόκειται πραγματικά για τρομερό ποσό, όπως μπροστά στα πάνω από 5 δισεκατομμύρια που δώσαμε μέσα σε 9 μήνες. Για γέλια και για κλάματα είμαστε, γι' αυτό γελώ. Γι' αυτό σας είπα. Σαν ως τον ανεμιστήρα είναι. Για φανταστείτε, σε τόσους μήνες έχουμε φτάσει να δίνουμε 7 δις για να καλύψουμε τους παρόχους. Δικά μας είναι. Και υπάρχει προβληματισμός για επενδύσεις μακροχρόνιες 150 εκατομμύρια να θα διασφαλιστούν. Ναι, αλλά η επιβίωση αυτού του κόσμου δεν είναι πάνω απ' όλα. Και το απολύτως χειρότερο είναι ότι διαβάζω ότι για τη συνέχιση των επιδοτήσεων τους επόμενους μήνες θα πρέπει να βγαίνει από τον προϋπολογισμό 1 δισεκατομμύριο τον μήνα. Αντιλαμβάνεστε για τι λεφτά μιλάμε. Αυτό δείχνει πολύ απλά ότι ο ηλεκτρισμός είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν μπορεί να είναι στους ιδιώτες. Πρέπει να επιστρέψει σε αυστηρό δημόσιο έλεγχο. Ακριβώς αυτό που έχει κάνει η Γαλλία κρατικοποιώντας την EDF, διότι δεν γίνεται τα κέρδη να πηγαίνουν στους ιδιώτες και τα προβλήματα να ξαναγυρνάνε πίσω στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό ακριβώς βιώνουμε τώρα. Έχετε δίκιο εσείς, κύριε Κολοβέ. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας. Τελικώς δεν αρκεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι μια ομολογία ότι αποτύχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μοντέλο και ότι το κάναμε σπευσμένα, βία κτλ. Είναι το θέμα πώς αλλάζουν και αυτές οι πολιτικές που δεν έχουν αλλάξει. Εγώ διαβάζω τις οδηγίες, δεν φαίνεται επισήμως, λένε όλοι τρεχάτε ο καθένας και απάνω του, αλλά η κεντρική οδηγία των Βρυξελών, άλλο μεγάλο κράτος αυτό, ιδιαίτερο δικό του, δεν κοιτάει καν τις χώρες και τι βιώνουν όλοι, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, βιομηχανίες, τα πάντα όλα, δεν το ενδιαφέρει, δεν έχει αλλάξει τις οδηγίες του. Ξέρετε τι μου είπε χθες ένας επιχειρηματίας? Δεν κατάλαβα. Μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα πλεονάσματα, μην τα εξαφανίσαν. Να τα ρίξουν τώρα το κογκλάβιο εκεί σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις στηρίξουν. Τώρα. Ιδάλλως ποιος ο λόγος? Και
Κοιτάξτε, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιεί την κρίση με την Ουκρανία ως ευκαιρία για να προωθήσει την σάπια πολιτική της δίθεν πράσινης μετάβασης και δεν λέει κανείς στον κόσμο ότι η καταπράσινη Δανία, για την οποία τα προηγούμενα χρόνια μας έλεγαν ότι καλύπτει το 140% των αναγκών της με τα υλικά που έχει βάλει, έχει εξαιρετικά πανάκριβο ρεύμα και δεν εξασφαλίζεται σε απολύτως τίποτα τώρα με τις μέρες της κρίσης της Ουκρανίας. Ξέρετε που υπάρχει το πιο φθηνό ρεύμα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη μάλλον, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει στα βόρεια της Σκανδιναβίας, εκεί που είναι γεμάτοι υδροηλεκτρικά. Εκεί είναι οι πιο φθηνές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Από τα υδροηλεκτρικά. Πουθενά με τα αιωλικά, πουθενά με τα φωτοβολταϊκά. Ας αφήσουν λοιπόν τα παραμύθια, διότι η πολιτική τους είναι εντελώς σάπια και θα καταλήξουν να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που βλέπουμε τώρα στην Ολλανδία μόνο είναι στην ακριβώς Ολλανδία. Το ίδιο που έγινε στη Σρι Λάνκα, όπου ο κόσμος αντιδρώντας στην πράσινη πολιτική που μείωσε την παραγωγή τροφίμων με την κατάργηση των χημικών λιπασμάτων, κατέληξε να κάψει το σπίτι του Πρωθυπουργού. Και ο πρόεδρος έτρεξε με στρατιωτικό αεροσκάφος στις Μαλδίβες, μεταφέροντας προφανώς και βαλίτσες με χρήμα. Στις Μαλδίβες, οι οποίες έπρεπε ήδη να είναι μισό μέτρο κάτω από το νερό, σύμφωνα με το πράσινο αφήγημα, αλλά εκεί γίνονται διαρκώς επενδύσεις σε 7-στερα ξενοδοχεία. Στις Μαλδίβες, που από την υπερθέρμανση και το λιώσιμο των πάγων θα χαθούν κάτω από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Μιλάμε για το απόλυτο ψεύδος. Θέλω να κλείσω, αφού σας ευχαριστήσω, ακούγοντας κι εσείς ένα επαγγελματίο οδηγό που στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στον κύριο Κολοβό. Είμαι επαγγελματίας οδηγός που δούλευα στα ορυχεία αυτά στη Φλόρινα. Ξέρετε λοιπόν πόσοι οδηγοί και επαγγελματίες καταστράφηκαν από αυτούς τους ανερμάτιστους χειρισμούς και από τις business που ωφελούσαν εργολάβους και όσοι συμφωνούσαν με το κράτος για το λιγνίτι. Έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που πούλησε χωράφια για να αγοράσει ένα φορτηγό και να δουλέψει να βγάζει ένα μεροκάμα του και με αυτές τις πολιτικές έχασε το μεροκάμα του και δεν είχε και το χωράφι. Κύριε Κολοβέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη που κατά παρέκκληση πήραμε 10 λεπτά παραπάνω από εσάς. Ξέρω ότι έχετε αλλημένη υποχρέωση, αλλά η κουβέντα το ένα έφερε τ' άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Σαχίνη. Είναι γεγονός ότι το χθεσινό μου άρθρο έχει ζωηρέψει λίγο τους δημοσιογράφους ανά την Ελλάδα. Καλά κάνατε εσείς για να ξυπνάμε κι εμείς. Γιατί παντογνώστες, αν δηλώνουμε, την πατήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.